Είναι αυτονόητη η καταδίκη της επίθεσης της Χαμάς, εναντίον αμάχων μάλιστα, η οποία, αν θέλετε, όχι μόνο σκορπά το θάνατο, αλλά υπονομεύει και τον ίδιο τον αγώνα των Παλαιστινίων. Τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων, γιατί έχουμε κατοχή Παλαιστινιακών εδάφων, διότι δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΟΗΕ και διότι η πολιτική Νετανιάχου δεν ήταν αυτή και δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Άρα εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία το θέμα μας είναι πώς θα πάμε στην επίλυση ενός χρόνου προβλήματος και όχι αυτό που το οποίο είδαμε, το οποίο είναι μια αδιανόητη κατάσταση, αδιανόητη ενέργεια τις προηγούμενες μέρες, η οποία καταδικάζεται από όλες τις δυνάμεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα από, από εδώ και στο εξής χρειάζεται να ληφθούν όλες εκείνες οι ενέργειες ώστε να σταματήσει όσο είναι δυνατόν γρηγορότερα όλο αυτό. Διότι φοβάμαι, ανησυχώ θα έλεγα, ότι μπορεί να οδηγήσει σε εκατοντάδες, ήδη έχει οδηγήσει, σε εκατοντάδες θύματα. Θα πρέπει να επανέλθει η λογική έτσι ώστε να φτάσουμε και στην επίλυση αυτού του χρόνου ζητήματος στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ για δύο κράτη στη βάση του συνόρου του 1967 με πρωτεύουσα δηλαδή την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά μπορούν να ακούγονται αυτή τη στιγμή λίγο γενικά, αλλά είναι όταν δεν επιλύεις ένα πρόβλημα, φτάνεις αυτή τη στιγμή να έχεις να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση η οποία είναι τραγική. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί το είδα σε κάποιο δημοσίευμα σήμερα, ότι έχει προκαλέσει το δημοσίευμα κάποια μηχανία σε κάποια από τα στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, η ανακοίνωση που έβγαλε το κόμμα σας το Σάββατο απόγευμα, λόγω του ότι είναι ρητή και απερίφραστη η καταδίκη της Χαμάς και η πλήρης επίσης συμπαράσταση του Ισραήλ, αυτό λέει εν ολίγης η ανακοίνωση, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει κάποιος στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, τι εικόνα έχετε εσείς. Εγώ έχω δει, όπως ήμουν ξεκάθαρος νομίζω και σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, αλλά ταυτοχρόνως η καταδίκη της Χαμάς έχει γίνει από όλους και από όλες, ταυτοχρόνως, όπως και από την ανακοίνωση την κεντρική του ΣΥΡΙΖΑ και όπως όσα λένε όλος ο κόσμος και όλα τα στελέχη και τα μέλη μας, αλλά και γενικώς ο κόσμος, ταυτοχρόνως τίθεται το ζήτημα ότι εδώ δεν γεννήθηκε ένα θέμα χθες προχθές. Άρα πρέπει να δούμε και την επίλυσή του. Ούτε η πολιτική Νετανιάχου ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δεν δικαιολογούν την επίθεση. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια καταδικαστέα. Ταυτοχρόνως όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο ότι υπάρχει κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών και στον οποίο δεν επιλύεται ένα χρόνο. Το πρώτο θέλω να τονίσω, επειδή είχαμε χθες εκλογές και είχαμε ένα γεγονός το οποίο το θεωρώ επικίνδυνο και απαράδεκτο. Μιλάω για τον Μπέο. Πρέπει να καταδικαστεί και αυτό από όλους και από όλες. Δεν λέτε κύριο Μπέο, λέτε Μπέο και. Ξέρω καλά τι λέω. Ακριβώς. Γιατί το λέω αυτό, διότι αυτές. Τις προηγούμενες μέρες έβρεχε, πολίτες του, τώρα έκανε χθες μια επίθεση ομοφοβική, με ρητορική μίσους απέναντι στον Στέφανο τον Κασελάκη. Αλλά δεν αφορά νομίζω ένα πρόσωπο αυτή η επίθεση. Αυτή η επίθεση είναι η επίθεση εναντίον, νομίζω όποιος το βλέπει κάτω, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία πιστεύουμε στη δημοκρατία μας. Και γι' αυτό εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες και πρέπει να επέμβει εισαγγελέας και πρέπει να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος από τον γραμματέα επικεντρωμένος διοίκησης που θα πάρει άρα εντολή από τον Υπουργό Εσωτερικών και αναμένουμε και μια εξήγηση από τον Πρωθυπουργό αν αυτό το οποίο έλεγε ότι είναι ο καταλληλότερος, αν ισχύει ακόμη. Το λέω αυτό διότι, και ξέρετε κάτι, γιατί ακούω πολλές φορές πήρε αυτό το ποσοστό, και ο Κασιδιάρης πήρε ποσοστό και μπήκε στη Βουλή. Και ο Ιωάννης δεν σημαίνει αυτό κάτι, ότι θα κάνουμε την κριτική μας. Και πήρε 8,5. Τι σημαίνει? Ότι εγώ δεν θα καταδικάσω αυτή τη λογική του Κασιδιάρη ή του Μπέου, την οποία τη βλέπουμε παντού μπροστά μας. Και παρεμπιπτόντως, και αυτό μεγάλο ποσοστό, έτσι. Για κάποιον που είναι καταδικασμένος, ξέρουμε ότι γίνει. Έχουν ακουστεί όλα όσα έχουν ακουστεί στο δικαστήριο και στο εφετείο, και τώρα παίρνει 8,5%. Άρα, κλείνοντας αυτό, θέλω να πω ότι είναι ντροπή όσα ακούστηκαν χθες. Εγώ, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που τα έβλεπα, πραγματικά ένιωσα ντροπή για να ακούω τέτοια πράγματα από μάλιστα εκλεγμένο μόλις δήμαρχο. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρώτον, εντάξει, δεν θα μπω εγώ σε μια γενική συζήτηση προεκλογική. Θα μπω σε σχέση με τα αποτελέσματα, γιατί το πόσο χειραφετημένη κομματικά τη θέλει η Νέα Δημοκρατία και το πόσο επιδεικνύει το μπλε χάρτη μετά τις εκλογές, νομίζω αυτά είναι, νομίζω είναι ξεκάθαρα και τα βλέπουν οι πολίτες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πράγματι υπήρξε χθες, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια επικράτηση των υποψηφίων που στηρίζονται ευρύτερα από τη συντηρητική παράταξη. Αυτό πρέπει, οφείλει να προβληματίσει. Ταυτοχρόνως, θέλω να πω ότι
Ήταν πολύ κοντά οι βουλευτικές εκλογές. Ναι. Άρα πιθανόν λειτουργήσε με τον αέρα και το ρεύμα όλο αυτό ως ένας τρίτος γύρος, θα έλεγα. Πρώτος, δεύτερος ενώ τις δύο βουλευτικές εκλογές και τρίτος γύρος. Πράγματι αυτό συνέβη. Ταυτοχρόνως οι δικές μας υποψηφιότητες από ό,τι φαίνεται πέρα από λίγες περιπτώσεις δεν πρόκειται για μια πτώση σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές που είχαμε, δηλαδή πήραμε 17%, 17,8% στις βουλευτικές εκλογές, δεν πρόκειται για κάτι, αλλά δεν πρόκειται για μια αλλαγή μιας κατάστασης η οποία χρειαζόταν και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Με βάση τα αποτελέσματα, θέλω να πω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η επικράτηση, αν θέλετε, κατά την άποψή μας, της ηγεμονίας των συντηρητικών απόψεων ιδεών στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο θέμα ενός προσώπου, δεν είναι μόνο θέμα. Είναι θέμα το οποίο χρειάζεται δουλειά στην κοινωνία. Τώρα μιλάω με βάση τις προοδευτικές θέσεις, με βάση την ορολογία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο μεταξύ προοδευτικής και συντηρητικής παράταξης. Για παράδειγμα, ο κύριος Μουτζούρης, ο κύριος Σαμανατίδης, ο κύριος Σαπαθούλης. Αυτό λέω. Μα δεν είναι ακριβώς τα λόγια μου. Ήμουν ξεκάθαρος, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Λέω λοιπόν. Εντάξει, υπάρχουν και οι περιπτώσεις Θεσσαλίας και οι περιπτώσεις. Αλλά μένω στη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να αλλάξει επίπεδο κοινωνίας και αυτό θα φέρει και την αλλαγή ακόμα και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, διότι έχουν ηγεμονεύσει συντηρητικές θέσεις και συντηρητικές ιδέες. Να μην τα λέμε τώρα με ταμπέλες, βέβαια, της παράταξης της δεξιάς στη χώρα μας κάτω στη βάση. Άρα δεν μπορεί αυτό να είναι μια εύκολη δουλειά, δεν μπορεί να είναι μια δουλειά ενός προσώπου. Χρειάζεται πολιτικό σχέδιο, χρειάζεται να πείσεις τον κόσμο για να αλλάξουν καταστάσεις, για να αλλάξουν δεδομένα και καταστάσεις. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θεωρώ ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά στην. Να πω ένα παράδειγμα: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου είχαμε τις πλημμύρες, είχαμε τις φωτιές και τη διαχείριση εκεί. Ναι. Δεν θεωρώ ότι πήγαν καλά τα πράγματα. Άρα με προβληματίζει και πρέπει να μας προβληματίσει όλους ότι συνεχίζει να υπάρχει επικράτηση των αυτοδιοικητικών εκεί των συγκεκριμένων. Και αυτό θα μπορούσα να φέρω παραδείγματα σε όλη τη χώρα. Άρα εδώ χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται πολιτικό σχέδιο και από εμάς. Πράγματι χρειάζεται ανανέωση. Η ανανέωση όμως ξέρετε είναι στην πράξη. Είναι την ανανέωση, τη δείχνει με τις πράξεις σου. Δεν είναι μόνο. Ωραία, μήπως την ανανέωση για να μιλήσει και ο Δονής στην πραγματική. Μήπως πραγματικής. Δεν το κάνατε. Αυτό λέει. Μήπως να γίνει το εξής. Δηλαδή να πάει για παράδειγμα, έχουμε σε 7-8 μήνες ευρωεκλογές. Είναι, αν δεν καταλάβω, 42 άτομα το κάθε ψηφοδέλτιο. Να πάει ο Στέφανος Κασελάκης και να πει 42 νέους. Κανείς από την παλιά. Κοιτάξτε, θα σας πω. Καινούργια άτομα μόνο. Χρειάζεται ο συνδυασμός ανανέωσης και εμπειρίας, αλλά τώρα εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε πρόσωπα και σε ανάλυση και στο τι έγινε και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Πέμπτη, στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν ήταν στοιχεία ανανέωση ή δεν ήταν όσα παρουσιάστηκαν. Δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια λογική αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ειδικά για την αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε σε 4 χρόνια από τώρα να έχουμε στην επόμενη αυτοδιοικητική μάχη, να μπορέσουμε να έχουμε νικηφόρια, νικηφόρα, οι προοδευτικές δυνάμεις, ο χώρος, ο ευρύτερος, η κοινωνία με τις προοδευτικές δυνάμεις, χρειάζεται από τώρα να υπάρχουν εκεί, να δημιουργηθούν. Δεν γίνεται αυτό 3 μήνες πριν και 6 μήνες πριν. Άλλο ένα ζήτημα. Σας λέω άλλη μια αιτία. Δεν γίνεται 3 μήνες πριν. Έχουμε αυτοδιοικητικούς που κατέβηκαν και αποφασίστηκαν να κατέβουν 1 μήνα πριν από τώρα. Καταλαβαίνετε ότι σε σχέση με έναν περιφερειάρχη, με έναν δήμαρχο που είναι εκεί. Γιατί είδαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που επανεκλέχθηκαν. Όπως ο Χαρδαλιά τελικά. Που σε ένα μήνα μέσα. Ο Χαρδαλιά δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Σε ένα μήνα μέσα πήρε μεγαλύτερο ποσοστό. Εδώ είναι η άλλη περίπτωση που σας λέω. Είναι η περίπτωση συντήρησης των ποσοστών. Γιατί και ο Ακημίδης πάνω κάτω τα ποσοστά που πήραμε και στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή εδώ δεν άλλαξε σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Κύριε Θεφαρόπουλε, εσείς τώρα την Κυριακή εκεί που έχουμε τους αντάρτες Νέας Δημοκρατίας και τα πρόσωπα που έχει επιλέξει να δημοκρατήσει. Πρώτον, όπου υπάρχουν προοδευτικοί υποψήφοι, δεν αφορά αυτό την ερώτησή σας, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση, δεν έχω δει μια τέτοια ξεκάθαρη θέση από τον Πασόκ. Όπου έχουμε, όπου υπάρχουν σε όλη τη χώρα, και δεν μιλάω μόνο για τους τρεις μεγάλους δήμους και αυτά, εμείς στηρίζουμε τους προοδευτικούς υποψήφιους στο δεύτερο γύρο. Θα περιμέναμε αυτό να είναι μια ξεκάθαρη θέση και πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές και του Πασόκ, αν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή πείτε με ένα παράδειγμα. Εδώ στην Αθήνα, τον κύριο Δούκα, θα το στηρίξουμε. Μπράβο σας για το στήριξη. Εντάξει, θα μπορούσα να σας πω πολλές περιπτώσεις τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν καταλαβαίνω τώρα για την πέμπτη. Τώρα, λέμε στο δεύτερο. Πού είναι η προοδευτική υποψηφιότητα, δεν είναι Πασόκ. Εντάξει, δεν είναι μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, τρεις δήμοι. Είναι πάρα πολλοί δήμοι στη χώρα μας και πάρα πολλοί υποψήφοι. Δεν είναι μία και δύο. Θα σας πω για παράδειγμα. Δεν είναι ένα μαλό. Ναι, όχι, και εγώ το αντίθετο. Τώρα, στου ζωγράφου για παράδειγμα είναι η Τίνα Κεφατσάκη στο δεύτερο γύρο. Δεν θα στηρίξει. Λέω παραδείγματα. Αυτό θα πάμε παντού. Λέω παραδείγματα.
Το δεύτερο που θέλω να απαντήσω σε σχέση με το ερώτημά σας. Δεν πρόκειται, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με ενδοπαραταξιακές ευρύτερες της Νέας Δημοκρατίας και των δεξιών. Των δεξιών και των ανταρρακτών δεξιών υποψηφίων. Αυτό αφορά. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα, μπορεί να επαναπροσδιορίζονται κάποιοι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει σε γενικό πλάνο αυτό που μου λέτε, η άποψη δική μου είναι ότι δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη λογική.